Καλημέρα, Ντίνα. Τι γίνεται? Φράσκι, γίνεται. Ποιο? Εδώ έβαλα να σου φτιάξω το γάλα, ξεχάστηκα και μου χύθηκε. Ναι. Α, κοριτσάκι μου. Η αδερφή σου είναι. Τι νέα, μωρό μου. Μην την κλείσεις, τι θέλω. Πώς πάει η Θεσσαλονίκη? Καλά, αυτό το καιρό έχει τη τιμητική της. Του Αγίου Δημητρίου, 28 Οκτωβρίου, παρέλαση, ναι. Πώς θα πας με την Κάθη? Υπομονή. Τι? Νι, όχι. Τα βάζεις από βραδύ στον νηπτήρα με λίγη χλωρίνη και το άλλο πρωί ένα χεράκι είναι έτοιμα. Περίμενε, βρε. Ο αδερφός σου βιάζεται, σε θέλει. Άκου, ό,τι χρειαστείς ξαναπάρε με, ναι. Φιλάκια. Πάρτι. Έλα, μπεμπά. Τι γίνεται, προσαρμόστηκες ή ακόμα? Αφού τα είπαμε, μείνε λιγάκι με την Κάθη, μετά βλέπουμε. Με τη δουλειά τι γίνεται? Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, όλοι καλά είμαστε. Όχι, μαμά, δεν ξύπνησε ακόμα. Ναι, θα τη το πω. Λοιπόν, άντε, φυλάκια, έτσι. Έλα, γεια, γεια. Λοιπόν, λέγε. Με τι να πω, τα ίδια και τα ίδια. Άντε να φύγει ο Οκτώβριος να χειμωνιάσει λίγο. Ρε παιδί μου, για την κόρη της Κάθε σου μιλάω, πώς είναι? Τι πώς είναι, άνθρωπος είναι, άσε να ξυπνήσει να τη δεις. Α, δεν θέλω γενικότητες, εγώ συλλέγω πληροφορίες για να είμαι προετοιμασμένη. Περίμενα ότι θα ήταν λίγο κουλτουριάρα, αλλά μας προέκυψε του ελαφρού. Όταν τα έλεγα εγώ δεν μ' ακούγατε. Πού να το φανταστώ, ρε Ντίνα? Όταν σου λένε ότι θα έρθει μια κοπέλα που θα δώσει εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο, περιμένεις έναν άνθρωπο σοβαρό. Πού να ξέρω ότι θα ανοίξει πόρτα και θα μπει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αλλά έτσι είναι, κάθε κανόνας έχει και την εξαίρεσή του. Ήμουνα σίγουρη. Τι θα μας τύχαινε εμάς? Η εξαίρεση θα μας τύχαινε. Καλημέρα. Γεια σου, Ναταλία. Να σας συστήσω. Από εδώ η Ντίνα. Από εδώ η Ναταλία, η κόρη της Κάθη. Χαίρομαι πολύ. Παρομοίως. Η παραδουλεύτρια σας? Η Ντίνα μπορεί να ασχολείται με το σπίτι, αλλά είναι τόσα χρόνια μαζί μας που είναι σαν μέλος της οικογένειας. Ναι. Ναι, γιατί έχουμε καμιά αντίρρηση? Όχι, εγώ αντίρρηση. Πού είναι το πρωινό μου? Χεράκια έχεις? Μάλιστα. Ποδαράκια έχεις? Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το ψυγείο. Εδώ είναι η κουζίνα. Εδώ είναι η καφετιέρα, εδώ ο καφές, εδώ η ζάχαρη. Σήκω και φτιάξε ό,τι θες. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Εμένα η μαμά μου είπε ότι θα πάω στο σπίτι και θα έχω και υπηρέτρια. Έλα ρε Ναταλία, αφού σου εξήγησα. Άκου να σου πω, Βασίλη, εγώ στο σπίτι μου τα είχα όλα έτοιμα. Εξάλλου εδώ ήρθα για σοβαρό σκοπό. Πρέπει να αφιερωθώ στην τέχνη μου και στην καριέρα μου. Εντάξει. Πρώτον, εδώ δεν είναι το σπίτι σου. Και δεύτερον, τις προάλλες στην τηλεόραση η Τζέιν Φόντα μαγείρευε. Ποια? Η Τζέιν Φόντα. Η Αλίκη δεν έχει μαγειρέψει όμως ποτέ. Γίνε πρώτα Αλίκη και μετά με μαγειρεύεις. Τη θαυμάζεις τόσο πολύ τη Βουγιουκλάκη, ε? Ναι, είναι το ίνδελμά μου, ξέρεις. Αφού είναι φανταστής, όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός και δεν ήξερα σε ποια σχολή να πάω, διάβασα τυχαία ότι η Αλίκη έχει τελειώσει τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Και είπα από μέσα μου, Ναταλία, σε ποια σχολή θα πας? Μα φυσικά στο Εθνικό Θεάτρο και να με. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Θέλει τρομερή προετοιμασία. Άντε, καλά, την προετοιμασία. Άμα έχει ταλέντα, δεν τη χρειάζεται την προετοιμασία. Είσαι σίγουρη, γιατί εγώ άλλα ξέρω. Λοιπόν, θέλει να σε πείσω. Εσύ θα κάθεσαι εδώ και θα κάνει το Λαβρέντι Διανέλα πάνω στη μηχανή. Πρόσεξε με πάρα πολύ καλά. Βγαίνει η Κατερίνα, σέργα στην Αθήνα. Γκάζει μακριά, Νικόλανο. Μάτια μου μεγάλα, μέλι με το γάλα. Γεμίσαν οι δρόμοι ουρανό. Λοιπόν, πώς σου φαίνομαι? Και νομίζω ότι θα μπει στη σχολή με ένα τραγούδι. Όχι, παιδί μου, έχω ετοιμάσει και πρόζα. Έχω βρει μια καταπληκτική σκηνή από την υπολογαγόνα Τάσα. Ξέρεις, η σκηνή που την πηγαίνουν για εκτέλεση. Αλλά έχω βρει και άλλα πράγματα. Αλλά ξέρεις, αφιταλαντεύομαι μεταξύ του η Νεράιδα και το Παλικάρι ή Αργόνης ο Κιαλίτης. Τέλος πάντων, αλλά εκεί βέβαια, εκεί που θα τους κολλήσω στον τοίχο, είναι όταν θα τους παίξω το πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα. Πρώτη και τελευταία φορά που αφήνεις το δωματιό σου έτσι και σηκώνεσαι και φεύγεις. Και δεύτερον, ποιον ρώτησες καλέ και κόλλησες όλες αυτές τις φωτογραφίες στους τοίχους? Τι φωνές είναι αυτές, πρωί-πρωί? Εγώ στο δηλώνω, κανόνισε την πορεία σου και βάλε μια τάξη γιατί εγώ θα φύγω.
Με ποιον τα έχεις πάλι? Με μένα. Και τη Χρυσό μου, τι έγινε? Ξέρεις πώς ξεκίνησε η γνωριμία μας? Πρώτον, της έδωσα χειραψία και με αγνόησε. Και δεύτερον, με είπε και παραβουλεύτρα. Εντάξει, δεν είναι, τα πάμε αυτά και η Ναταλία τα κατάλαβε και δεν θα επαναληφθεί. Ωραία, ωραία, τότε γιατί φωνάζετε? Με μαλώνει γιατί δεν έχω στρώσει το κρεβάτι μου. Μιλές τα μισά. Ποιον ρώτησες καλέ και έκανες τους τοίχους αυτή την κατάσταση? Ποια κατάσταση? Ελάτε να δείτε και μόνοι σας. Όχι, ελάτε να δείτε. Έλα. Ορίστε. Ορίστε. Ωραία, Ναταλία. Ιησούς Χριστός, τι πράγμα. Καλέ. Δεν το πιστεύω. Μα είναι. Ωραία, δεν έγινε. Ο Ιησούς Χριστός, ορίστε που έλεγες, τι θα κάνεις με τους στίχους σου? Πού είναι τώρα? Έχει πάει στη σχολή να πάρει πληροφορίες για τις εξετάσεις. Δεν μου λες, Μέρη μου, εσύ πώς τη βλέπεις? Έχει ταλέντο. Κοίτα, εκ πρώτης όψεως δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά ξέρω εγώ πάλι. Για δώσε μου καταλάβω. Καταρχήν λες όχι. Αλλά πάλι μπορεί να έχει μέσα της κάτι που να βράζει. Δηλαδή, Μέρη μου, για να καταλάβω, τι έχει αυτή μέσα της, καμιά κύτταρα ταχύτητος? Α, κοίτα, μην κοροϊδεύεις. Ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ξέρω πώς δεν ξέρω το αποθυμένο μου. Παρντό? Μέρη μου, είναι πάρα πολύ γνωστό. Εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Πού είχες πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο? Μέρη μου, για ηθοποιός. Μην κοιτάς που δεν με αφήσανε τα αδέρφια μου, αλλά στην εποχή μας, όποια κοπέλα ήθελε να γίνει ηθοποιός, της κρεμάγανε κουδούνια. Δεν μας φτάνανε όλες οι άλλες, θα είχαμε και σένα. Η απώλεια του ελληνικού θεάτρου. Αυτό να μου πεις, ποτέ δεν είναι αργά. Άλλωστε και η Παξινού στα 40 της ξεκίνησε. Ναι, αλλά ήταν η Παξινού. Θυμάσαι πως με χειροκροτάγανε όρθιοι στο σχολείο κλαίγοντας όταν έπαιξα την γκόλφο, ε? Όχι. Πού να το θυμάσαι, με τέτοιο κράξιμο που είχες φάει και είχες συγχυστεί. Εγώ αυτό που μου δώσανε αυτό το ρόλο. Και τους το έλεγα, δεν θα είμαι καλή. Όχι, αυτή ντε και καλά να κάνω τον παπαφλέσα. Έτσι ψηλή και άγαρμπη που ήσουν, τι ήθελες να σου δώσουνε? Ναι, αλλά όταν έκανα τη Βόρειο Ήπειρο ήμουνα πάρα πολύ καλή. Εσύ τι είχες κάνει? Εγώ, επειδή ήμουνα μικροκαμωμένη, μου δώσανε τη Θράκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Βασίλη. Μαμά, είχε κάνει ένα τηλεφώνημα? Όση ώρα είμαι εδώ, όχι. Μπα, γιατί τέτοιο ενδιαφέρον, συμβαίνει τίποτε, Βασίλη? Συμβαίνει, πως δεν συμβαίνει. Γκομενιάζει ο κύριος. Έλα, μαμά, κόφτω. Λέγε καλέ, γιατί με αφήνετε πίσω από τα πράγματα? Σαν πως ξέρω λεπτομέρειες. Είναι μια που τον παίρνει τον τελευταίο καιρό συνέχεια τηλέφωνο. Πώς τη λένε? Πέλη. Πέλη, από πού βγαίνει? Πού να ξέρω, χρυσή μου. Καλά, δεν την έχεις δει ποτέ, κακός. Τι να κάνω δηλαδή? Δεν ξέρω, ξύπνια είσαι, καπάτσα είσαι, θα βρεις έναν τρόπο. Φέρ την εδώ. Άσε με κάτω με τις κοτούρες μου. Θα τη φέρω και εδώ. Καλώς την, τι έγινε, χρυσό μου? Αχ, κυρία Μέρη μου, είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένη. Ναταλία, από εδώ η φίλη μου Λίλη, κάτσε να μας τα πεις. Περίμενε, περίμενε, γιατί έτσι που τα λες μαζεμένα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Καλά, εγώ είχα μάθει όλες τις ταινίες που γυκλάκια απ' έξω. Αλλά αυτοί δεν θέλουν κάτι από ταινίες, θέλουν κάτι από ηλέκτρες, κλιτεμνίστρες, όπως επίσης για μια Νόρα του Ήψεν. Αλλά εγώ η μόνη Νόρα που ξέρω είναι η Νόρα η Βαλσάμι. Γιατί τα Βίπερ Νόρα δεν τα ξέρεις? Α, ναι, είναι και αυτά, τα είχα ξεχάσει. Ωχ, κυρία Λίλη μου, σας παρακαλώ, πέστε μου κι εσείς που ξέρετε τι να κάνω. Λοιπόν, καθίστε να οργανωθούμε. Καταρχήν κάνει πάρα πολύ καλά το Εθνικό Θέατρο να μην δέχεται ρόλους από κινηματογραφικές ταινίες. Ησυχία! Μιλάει ο Μάριος Πλωρίτης, λέγε πουλάκι μου. Τι ρόλους σου είπανε? Ένα. Πρώτα θα δώσω εξετάσεις σε μια επιτροπή και πρέπει να πω δύο μονολόγους από δύο θεατρικά έργα, όπως επίσης και ένα ποίημα. Και ξεμπέρδεψες. Όχι. Αυτές είναι οι πρώτες εξετάσεις για να φύγει σαβούρα. Μετά πρέπει να πω δύο καινούργιους μονολόγους, ένα καινούργιο ποίημα, όπως επίσης να χορέψω, να τραγουδήσω, να κάνω αυτοσχεδιασμό. Και αν περάσω, πέρασα. Ζήσε μάι μου, να φας τριφύλι. Αν έχει τριφύλι, του εθνικού είναι. Λοιπόν, σας τα έλεγα εγώ. Αφήστε τις πολλές κουβέντες να στρωθούμε στη δουλειά. Λοιπόν, εσένα, όπως σε βλέπω, μου θυμίζεις εμένα στα νιάτα μου. Σου πρωτοκαρατερίστα. Αυτό που βλέπω τώρα είναι σούπερ το καρατερίστα. Μωρέ, μπράβο! Πρέπει να σου βρούμε τέτοιους ρόλους να παίξεις. Αχ, κυρία Λίλη, μόνο αν είναι δυνατόν να τους έχει παίξει και η Βουγιουκλάκη, γιατί την έχω για γούρι. Τι Βουγιουκλάκη! Ού,
την άμμο της θάλασσας έχει παίξει. Ναι, αλλά κομματάκι διασκευασμένα. Λοιπόν, σου προτείνω για τις προκριματικές να δώσεις τον πειρασμό του Ξενόπουλου και ωραία μου κυρία. Ωχ, αντί για τον πειρασμό όμως, γίνεται να κάνω κάτι από καμπαρέ που ξέρω και τις χορεογραφίες. Το ίδιο είναι. Τώρα, αφού περάσεις τις προκριματικές. Σίγουρα. Σου προτείνω για να τους εντυπωσιάσεις να δώσεις Λυσίστράτη και Αντιγόνη. Βέβαια η Αντιγόνη δεν είναι σου πρωτοκαρατερίστα, αλλά σου πάει. Όπως και τις Βουγιουκλάκη. Μανία σου λέω με τη Βουγιουκλάκη. Βέβαια. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, σαν την Γκέρμπερ. Ναι, και μόλις κολλώσανε και δεν βρίσκανε ποιήματα, φώναξαν εμένα. Και τι τους πρότεινες, βρε. Της έδωσα να διαβάσει Καδάφη και Λίτ και να διαλέξει ό,τι θέλει, αλλά επειδή δεν. Της έδωσα να πει τη φαρμακομένη του Σολομού και ένα δημοτικό, τη Δέσπο. Α, αυτό το ξέρω κι εγώ. Δεν είναι αυτό που λέει. Αχώς βαρύς ακούγεται. Πολλά του δέκια δεύτουν. Μήνα σε γάμο ρίχνονται. Μήνα σε χαροκόπη. Μη δε σε καμπορίχνονται! Μη δε σε καροκάουν! Εντάξει, Ντίνα, το ξέρουμε. Πάντως, πάλι καλά που τους βάλαν δύο διαφορετικές εξετάσεις. Φαντάσου να περνάγανε όλη τη σαβούρα. Δεν μου λες, όλες οι σχολές το κάνουν αυτό. Σιγά μην κάνουν όλες οι σχολές αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάτι ιδιωτικές σχολές που για να πάρουν λεφτά μέχρι και απολυτήριο σου δίνουν. Και πόσοι υποψήφοι ηθοποιοί δίνουν εξετάσεις κάθε χρόνο. Και πού να ξέρω, ρε Ντίνα. Κάπου διάβασα ότι στο εθνικό δίνουν κάθε χρόνο καμιά τρακοσαριά άτομα. Και πώς περνάνε τελικά? 15 με 20. Σιγά μην περάσει το δικό μας το παρτσακλό. Για μένα μιλάτε? Μα, βλέπω το όμορφες το ονοματάκι σου, μπράβο. Δεν είναι σωστό να με κατηγορείτε πίσω από την πλάτη μου. Αρκετές δυσκολίες έχω να αντιμετωπίσω. Ακού, τα άμαθα όλα. Όχι πως θέλω να σε αποθαρρύνω, όχι. Αλλά αν δεν σε πάρουνε, ξέρω μια πάρα πολύ καλή σχολή γραμματέων που σου μαθαίνουν τύφλο, στενογραφία, κομπιούτερ, ξένες γλώσσες. Δεν είμαστε καλά, εγώ γραμματέας. Εγώ ήρθα να γίνω βουγιουκλάκι και θα γίνω. Καλημερούδια! Αχ, Τίνα μου, καλημέρα. Σε παρακαλώ, πετάξεις να μου πάρεις μπαμπακάκι και τούτε μακιγιάζ, γιατί μου τελειώσανε. Αποκλείεται. Γιατί? Σήμερα θα μαζέψουμε όλα τα ψώνια της ημέρας και θα κατέβω μία φορά. Γιατί? Γιατί το ασανσέρ είναι κατηρημένο από το πρωί. Γιατί? Νοικιάστηκε το από κάτω διαμέρισμα. Ναι, και ποιος ήρθε? Ποιος ήρθε αμέσως, πού δες να ξέρω. Και δηλαδή δεν θα μάθουμε? Θα μάθουμε, αλλά σιγά σιγά. Δεν μας πάρουν και χαμπάρι. Το πρωί υπερχόσναν, δεν είδες κανέναν? Είδα, το γραφείο μεταφορών, οι εργάτες αυτά. Ναι, τι έπιπλα έχουνε? Δεν μπόρεσα να δω, ήταν μπαλαρισμένα. Ναι, μπρος. Λιάννα, ποια Λιάννα? Α, καλέ το παιδί μου. Έλα βρε κουτό, ένα αστείο έκανα. Τι? Πόσο χρονών? 40! 40 ήταν οι ώρες του. Και τι θέλει από σένα? Ναι. Τότε το πράγμα αλλάζει. Να προσέχεις όμως, γιατί οι Θεσσαλονικοί είναι πολύ γυναικάδες. Άντε ξόμου, γεια σου. Φιλάκια. Γεια. Τι σου είπε? Τι μεταγνώρισε, λέει, έναν κάπως μεγαλύτερο. Τι κάπως? Κάτι για 40 άκουσα. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας τώρα είναι από κάτω. Άντε να ανοίξεις. Μάνα, έχω το κορμί σου. Λαμπό! Το κορμί ρίξε. Άνοιξε το ζυζί. Καλημέρα. Πού είναι η μαθητριά μου? Ποια? Η Ναταλία, καλέ. Έχω έρθει πλήρως προετοιμασμένη. Αν δεν μπούμε στο εθνικό, εμένα να μην με λένε Παπακώστα. Τι, θα δώσει κι εσύ εξετάσεις? Δυστυχώς παίρνουν μόνο μέχρι 25 χρονών και είμαι πάνω από το όριο. Το έχω πάρει όμως τόσο πεισματικά που αν μπει η Ναταλία, είναι σαν να μπήκα κι εγώ. Αχ, κυρία Λίλη, μου τα φέρετε. Πότε αρχίζουμε τη μελέτη? Αυτή τη στιγμή. Α, Ντίνα, σε παρακαλώ πολύ, όση ώρα εδώ μελετάμε, θέλουμε απόλυτη ησυχία. Ξέρεις, αυτά τα πράγματα χρειάζονται αυτοσυγκέντρωση. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Έχω μια δουλειά στην εφημερίδα. Αν με πάρει κανείς τηλέφωνο, θα είμαι εδώ γύρω στις 6. Κανείς λέγοντας? Αστιάκια. Πάω. Περίμενε. Θα κατέβω κι εγώ μαζί σου. Είναι κατηλημένο το ασανσέρ. Γιατί? Θα σου εξηγήσω στο δρόμο. Ah!
Λίγο σεβασμός. Εδώ πρόκειται για τη λειτουργία της τέχνης. Καλή κυρία Λίλη, δεν είναι λίγο βαριά η Αντιγόνη? Δεν γίνεται να βάλουμε κανένα τραγουδάκι? Ήρθε η ώρα που θα δούμε την Αντιγόνη σου, πρωτοκαρατερίστα. Ναταλία, αν δεν συγκεντρωθείς, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έρθουμε στη θέση της Αντιγόνης. Τα δυο σου τα αδέρφια έχουν σκοτωθεί. Τον αραβωνιαστικό σου τον πάνε για εκτέλεση. Η αδερφή σου, η Ισμήν, είναι εναντίον σου. Η μάνα σου έχει αυτοκτονήσει γιατί πήγε με τον πατέρα σου τον Ιδίποδα που τελικά ήταν γιος της και τυφλώθηκε. Και σένα αυτή τη στιγμή σε έχουν βάλει μέσα σε μία σπηλιά και σε έχουν χτίσει. Και πρόσεξε, χωρίς φαΐ και χωρίς νερό. Εντάξει. Μια καθημερινή κατάσταση, ένας καθημερινός ρόλος. Άντε και λέω εδώ πέρα. Ακρισό μου, εσύ θέλεις ένα ρόλο να έχει τσαχπινιά. Να έχει πουτανιά, να βάλεις το μινάκι σου, να φτιάξεις το μαλάκι σου, να αρέσεις στους άντρες, να είσαι ένας πειρασμός. Λοιπόν, άκου, αυτή είναι μια υπηρέτρια που είναι τόσο νόστιμη, τσουποτίτς και πεταχτή που ξετρελαίνει τους άντρες. Αυτό το ρόλο θα παίξεις. Σου πάει γάντι και θα σου δείξω εγώ. Ούτε να γυρίσει να με ειδεί. Περίεργον, θα ήθελα να ξέρω τι κάνει εκεί όξο. Και τρέχει προς το μπαλκόνι. Έλα, κάντο και εσύ τώρα να σ' δω. Ούτε να γυρίσει να με ειδεί. Περίεργον, θα ήθελα να ξέρω τι κάνει εκεί όξο. Χάλια, παπά. Έλα να το κάνουμε μαζί. Συγκεντρώσου. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ούτε να γυρίσει να με ειδεί. Περίεργον. Θα ήθελα να ξέρω τι κάνει εκεί όξο. Φεύγα. Ω, τάφε μου, κρεβάτι μυθικό μου, σπίτι μου. Πώς πάει? Πώς να πάει, κυρία Τίνα μου, δύσκολα τα πράγματα. Θα ήθελα να ξέρω και που γιουκλάκι τα ίδια τράβηξε. Τώρα δηλαδή, τι χρειάζεται να ξέρω την Αντιγόνη για να παίξω στην τηλεόραση? Παιδί μου, από ό,τι έχω διαβάσει βέβαια, ένας ηθοποιός πρέπει να έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται από υπηρέτρια σε γραμματέα, από Ιουλιέτα σε Εβίτα. Αχ ναι, και εμένα μου αρέσει η Εβίτα, αλλά μου είπαν ότι πρέπει να μεγαλώσω για να την παίξω. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Πάντως, εγώ εκεί που μπορώ να σε βοηθήσω είναι στο θέμα του χορού. Ξέρεις, παλιά ήμουν στο λύκειο Ελληνίδων και όσο να είναι τα παίρνω τα πόδια μου. Μπορώ να σε μάθω συρτό, καλαματιανό, τσακώνικο, την καραγκούνα. Να, ό,τι θες, ό,τι θες. Τίνα! Μάλιστα. Σ' αφήνω να μελετήσεις και ό,τι χρειαστείς φώναξέ με. Αϊντε καραγκού. Ωχ, τάφε με. Γεια σου, Ναταλία, τι νέα? Αχ, Βασίλη, έχω πεισμώσει τόσο πολύ που σου υπόσχομαι όχι μόνο θα μπω, αλλά θα μπω και από τις πρώτες. Α, μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Στο κάτω-κάτω της γραφής και βουγγικλάκι τα ίδια δεν τράβηξε. Α, τώρα μου τα χάλεσες. Αστικό το τι γυναίκα εκεί που κάθεται. Αλήθεια, Βασίλη, ξέρεις που κάθεται? Ναταλία, σοβαρέψου. Ο κόσμος νομίζει ότι οι ηθοποιοί είναι ψώνια, επιδειξιομανείς. Και ότι το μόνο που πουλάνε είναι βιτρίνα και τίποτα άλλο. Το να γίνει σωστό ηθοποιό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πολύ ταλέντο να μην έχεις. Αν κάτσεις να στρωθείς τη δουλειά, στο τέλος θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, άσε σιγά σιγά αυτή την οτροπία. Σιγά! Τι να κάνω αφού δεν ανεβαίνει. Σπρώξε κι άλλο. Όσο και φωνάζω, εσύ σπρώχνε. Πρέπει να τα καταφέρουμε. Για λέγε παρακάτω. Τι να πω. Αυτά. Χθες έκανα την ανοίξη, μπήκα στο διαμέρισμα, ήταν οι εργάτες εκεί και βγάζαν τα έπιπλα. Ωραία. Και τσουπ! Βγαίνει αυτή από την κουζίνα. Ωραία γυναίκα. Ψηλή. Πιο ψηλή από μένα? Αν ήταν πιο ψηλή από σένα, δεν θα ήταν γυναίκα, θα ήταν ο Σούμποντιτς. Είπα κι εγώ. Μου έδωσε γνωριμία. Πώς τη λένε? Πέρσα Ιακωβίδου την λένε. Είναι παντρεμένη, ο άντρας της διευθυντής της Citibank. Αρχιβιάδες λέγεται, παιδιά δεν έχουνε. Δεν μου λες. Δεν ξέρω ποιος θέει και δεν κάνουνε. Μην είσαι τα μαχιάρα, σιγά σιγά. Λοιπόν, εγώ πήρα πρωτοβουλία και της είπα ότι μένουμε από πάνω. Ό,τι χρειαστείτε, χτυπήστε το κουδούνι. Για μένα, σε ρώτησε? Βεβαίως. Και τι της είπες? Ότι είσαι πάρα πολύ τρίλη, ότι νεάζεις, ότι τσιλιμπουρδίζεις, ότι θα τρίζει το κόκαλο του άντρας του Μακαρίτη. Δίνα! Έλα καλέ, που δεν παίρνεις απαστία. Λοιπόν, για να ξέρεις τι της είπα. Τα πάντα. Και την ηλικία μου? Αυτό το άφησα κάπως φλού. Επειδή είναι το ευαίσθητο σημείο σου πρώτον και δεύτερον γιατί ούτε αυτή μου είπε τη δικιά της. Εσύ πόσο την κάνεις?
40, 45. Α, σαν και εμένα. Το κυριότερο, δεν θα το πιστέψεις, είναι ήδη αυτή η ηθοποιός η μια πολύ καλή. Ποια καλέ? Η Λίλη Παπαγιάννη. Α. Καλέ, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα στο ασανσέρ, στους διαδρόμους, στην είσοδο? Τι είναι, καινούργιοι νικάριδες από κάτω. Δηλαδή? Δηλαδή μια συμπαθεστάτη κυρία με το σύζυγό της. Πρόφτασες, βλέπω. Τι να κάνω, είχε λυσάξει μέσα η φιλενάδος και με έστειλε να μάθω. Μωρέ, χαρά στο κουράγιο της. Η κόρη της Θεσσαλονίκη. Η Ναταλία θέλει να δώσει το εθνικό. Ο γιος της τσιλιμπουρδίζει και δεν ξέρει. Και με πιάνει και έχει το κουράγιο να σε στέλνει να μάθεις για την από κάτω. Μπράβο της. Σε αυτά είναι μανούλα. Δεν μου λες τι συμβαίνει, γιατί με φωνάξετε εδώ πέρα, τρέχει τίποτα? Παιδί μου, η Ναταλία δίνει αύριο εξετάσεις και θέλει να μας δείξει τους ρόλους της. Και σε πληροφορώ ότι θα μας τραγουδήσει κιόλας. Με την πρώτη ματιά με στο μπαρ. Σε σταμπάρισα πως είσαι από τζάκι. Ανοίχτο χέρις κοκκέτης κύριος. Και αν γουστάρεις φίλε επαφή πιο στενή, θα πρέπει να ξέρεις καλά πως δεν πέφτω με τον κάθε άντρα εγώ. Αφού τα έχεις να ξοδέψω εγώ. Εγώ. Θα περάσεις καλά. Ναι, ναι. Ξέρω γλέντια για δυο, δυο. Νιώθω τώρα πως θες εμένα, μόνο εμένα. Τι θα έλεγες για... Τι διαθέτεις? Κάνουμε παρέα οι δυο μας. Αφήστε, ανοίγω εγώ. Καλησπέρα σας. Πέρσα Ιακωβίδου, η καινούρια ενοικιάστρια από κάτω. Τι κάνετε? Άκουσα μουσικές και ήθελα να δω τι γίνεται. Περάστε.